είμαστε εδώ. Συνεχίστε σας, ακούμε. Εδώ συμβαίνουν πράγματα και θάματα. Γιατί δηλαδή, τι συμβαίνει. Τρώτε σπανάκι, τρώτε. Τρώτε σπανάκι. Λίγο. Γιατί. Δεν μου γουστάρει. Γιατί δεν τρώτε πιο πολύ. Είστε ακόμα μ' ακούτε. Γιατί γελάτε κύριε. Εγώ κοιτάω στην κάμερα γιατί εννοείται ότι δεν σε βλέπω από εκεί. Εννοείται ότι σε μέσα από την κάμερα. Τρώτε, τρώτε σπανάκι. Είπαμε λίγο. Γιατί. Δεν μ' αρέσει. Τι τρώτε ας πούμε στο καθημερινό σας γεύμα, τι τρώτε. Αρνάκι σου γλιστό. Καλά, κάθε μέρα τρώτε αρνάκι σου γλιστό. Δεν μπορεί. Άντε τη μια χορδαριά, μια στο τόσο. Αλήθεια, ένα θέμα που προκύπτει είναι ότι τελικά το σπανάκι, όπως λέει ο πιο πολλής κόσμος, ας πούμε, σου δίνει ας πούμε δύναμη, το πιστεύετε σε αυτό το πράγμα. Βεβαίως, βεβαίως. Έκανα χιούμορ προηγουμένως, αλλά θέλω να σας υπενθυμίσω το σπανάκι. Δεν σας πειράζει να καπνίσω. Μ' ακούτε κύριε Βαρχαστά. Σας ακούω, ναι. Συνεχίστε. Το σπανάκι περιέχει σίδηρο, ναι, στο μεγαλύτερο ποσοστό, έτσι ώστε κατά τα άλλα είναι δυνατό η ανάπτυξη ενός παιδιού και οι βιταμίνες οι οποίες περιέχει μέσα είναι τόσο φοβερές ώστε να έχουμε μια πολύ καλή διατροφή για τα παιδιά μας. Ναι, δεν μου λέτε, δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ. Έχετε δει ποτέ αυτό το αναψυκτικό που σας παρουσιάζω. Το έχετε δει ποτέ. Πίνετε τέτοια αναψυκτικά. Δεν πίνω εγώ light, εγώ είμαι αυτό. Τι πίνετε. Εγώ πίνω βότκα. Βότκα on the rocks. Όχι, βότκα με καλούα. Βότκα με καλούα, τι είναι αυτό, ποτό. Ναι, Black Russian, έτσι λέγεται. Το πήραν εκεί πέρα, πάνω εκεί, δεν έχει πραγμα τίποτα. Και βεβαίως επανερχόμαστε στη θέση εκπομπής. Κάναμε μια μικρή διακοπή γιατί θέλαμε να πάμε κάτι με λεμακά. Και ευχαριστούμε τον τηλεθεατή, έκλεισε βέβαια η γραμμή. Θα ήθελα τώρα να ακούω την ιστορία της ημέρας. Μια φορά και έναν καιρό στο στούντιο αυτό ή στο άλλο δεν θυμάμαι, υπήρξε μια πολύ ωραία κουπέλα. Λοιπόν, αυτή την κοπέλα τη λέγανε... Πώς τη λέγανε. Θα σου πω εκτός αέρας. Τη λέγανε Μαρία. Μαρία, το όνομα βέβαια είναι... Το έχουμε καλύψει από τους λόγους, επειδή είμαστε πολύ σκόρμους. Και επειδή δεν θέλω να γίνω και ρεζίλη, γιατί επειδή είμαι ρεζίλη, θέλω να γίνω περισσότερο. Λοιπόν, μη μου τσώνετε από κοντρόλ. Ναι, έχουμε κάτι παιδιά εδώ και παίζουμε. Λοιπόν, αυτή η κοπέλα ήθελα να πάρω το τηλέφωνο της. Λοιπόν, τι έκανε αυτό. Ακούστε να δείτε τώρα τι μυαλό έχει αυτή η γυναίκα. Ρε Σωτήρη, πήρε τσιγάρα! Πήρε. Ναι. Λοιπόν, είμαι στον αέρα. Στον αέρα είσαι. Δεν το ήξερα. Πού ξέρω, παιδί. Αφού τώρα έρθει. Λοιπόν, είναι μια προσωπική κουβέντα εδώ. Λοιπόν, αυτή η κοπέλα με έβαλε που λέτε στη θάλασσα και μου λέει, αν θες μου λέει να μάθεις το τηλέφωνο μου, λέει, θα με ακολουθήσεις μέχρι όπου θα πάω και θα γυρίσω και θα σου δίνω ένα νούμερο. Εν πάση περιπτώσει πήγα, μου δίνει ένα το νούμερο, στην τελική φάση το πήρα το νούμερο βέβαια, βγήκα από τη θάλασσα τελείως ακόμα. Και από εκεί και πέρα, αυτή η κοπέλα έχει με ένα νεύρο, με ένα μαύρο. Το λέγαμε, πώς το λέγαμε, δεν θυμάμαι, Πακιστάν, κάπως το λέγαμε. Μπήκε από πού. Ναι, όχι, κάπως το λέγαμε εμείς. Κάπως τον έλεγα εγώ, δηλαδή, τον είχα βαφτίσει τον άνθρωπο. Όχι, δεν είναι Εβραίος, απλά τον είχα βαφτίσει. Λοιπόν, και ξαφνικά, τι, θες να κάνεις εκπομπή. Όχι. Έλα κράτησε δύο λεπτά να κάνεις εκπομπή. Δεν θέλω να κάνω εκπομπή, θέλω να τα... Καλά, κάνε δύο λεπτά εκπομπή εσύ τώρα. Να σας δώσω λίγο σαν ανάγκη τη θέση μου και επιστρέφω γιατί θέλω να κάνω ένα τσιγάρο με την ησυχία μου. Να σε ρε που πάει. Ναι.
Και δίπλα εδώ έχω το Γιάννη τον Πλούτο. Δεν μου λες, έχεις τατουάζ. Όχι. Μα ακούτε τι γίνεται. Κόψω. Μπορώ να καταλάβω γιατί μπορείτε να συνειδητοποιείτε εδώ μέσα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Όχι, πες, δεν είπα, γιατί είμαστε στον αέρα. Ναι, όχι, δεν ναι, είμαστε. Στον αέρα. Καλησπέρα. Γιατί πήρατε τα σάκια. Λοιπόν, η ιστορία είναι πολύ δραματική και άμα δεν έχεις πάρει μέρος αυτή την ιστορία, δεν πάω γνωρίζεις τίποτα, γιατί δεν μπορείς να ξέρεις προσωπικά πράγματα του καθένα. Παραδείγματος χάρη, χθες μια κυρία, μπαίναμε στο ασανσέρ μαζί, πατάμε το πομπίο, το πομπίο είναι το πομπίο που πατάμε για να ανέβουμε στο χώρο, και όπως το πατήσαμε, πάτησε και το δάχτυλό μου. Και της λέω, κυρία μου, μα τι να αυτά της λέω, Χριστουγεννιάτικα ρίξε και πατάς το δάχτυλο, μα είναι ποτέ δυνατόν, ποια είσαι. Τόσο εδώ είναι μια γνωστή μου, έτσι, με ευχαρίστησε με αυτή και χρόνια πολλά και απεχώρησε. Και διερωτάται κανείς όλες αυτές τις ιστορίες γιατί να συμβαίνουν σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία χώρα πάει οδεύει προς την καταστροφή μέρα με την ημέρα. Αλλά θα μου πεις τώρα τι σε απασχολούν, πού το κοινάζεις. Δεν έχω δικό μου γραφείο. Λοιπόν, οπότε δεν μπορείς να πεις και πολλά πράγματα γιατί η κατάσταση είναι δράμα. Δράμα, πολύ μεγάλο δράμα. Δηλαδή, πηγαίνοντας, θυμάμαι προχθές τι είχαμε κάνει συγκεκριμένα με τον παραγωγό εδώ και τον φίλο. Βγήκαμε με κάτι παλιόφιλους και είχε και ένα παλιό καιρό. Μεταξύ βγήκαμε με εκείνη την παλιοπαρέα από παλιά και πήγαμε σε μια παλιοταβέρνα. Παλιά, πολύ παλιά, έτσι πρέπει να ήταν από το 40 αυτή η ταβέρνα. Και μας έφερε ο ταβερνιάρης, παλιός ταβερνιάρης, ένα παλιό κράφτο. Και μετά ήρθε ένα παλιό φαγητό και το φάγαμε και μιλάμε, ήταν όλα παλιά. Τα μαχαιροπύρουνα, τα σκεύη, οι πυρέτες, οι αυτοί, όλοι ήταν. Τώρα ποιοι οι πυρέτες μέσα στην ταβέρνα. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνετε, η εκπομπή είναι δοκιμαστική, δεν ξέρω αν θα ξαναβγούμε στον αέρα, για πολλούς και διαφόρους λόγους. Βασικά το κάναμε για να παρουσιάσουμε το Dump TV, γιατί ήταν η μοναδική αυτή, ας πούμε, για να λύσουμε και να παρουσιάσουμε. Ρε Γρηγόρη! Ορίστε. Το Γρηγόρη φωνάζω. Γρηγόρη! Ρε, έλα εδώ ρε! Σε θέλουμε. Έλα εδώ. Σε θέλουμε. Πού είναι ο τύπος, θέλω να παρουσιάσω τον τύπο. Κάτσε να διακόψουμε φάση πρώτη. Ναι. Ένα, δύο, τρία, έφυγε. Είμαι πολύ απογοητευμένο. Αυτό ήθελα και εγώ να μοιραστώ μια μέρα σαν βάση. Έφυγε με ένα χαλαδιθμό. Έφυγε και μ' άφησε στα μέσα του δωματίου. Ήμουν ακριβώς στο κέντρο. Το μέτρησα. Έβαλα μεζούρα μετά. Ξέρετε τι σημαίνει να φέρνει την κοπέλα και να σας αφήνει στο μέσο του δωματίου μόνος σου με τον ξάδερφό σου. Μην ορίεσαι. Τώρα να βγάλω τα καλλιτεχνικά μου. Ξέρετε τι είναι να φέρνει η κοπέλα. Τι έλεγα. Stop. Ένα, δύο, τρία. Ξέρετε τι είναι να φέρνει η κοπέλα σας με τον Άγιο Βασίλη. Να του ζητάς μια ζωή δώρα από μικρός και να σου παίρνει το μοναδικό, το μόνο, το ένα! Είναι οδηγηρό, γιατί αφού μένεις μόνος, εσύ τη φάτε. Ένα, δύο, τρία! Εσύ τη φάτε. Κανένας αυτός. Εσύ Φάτλη και ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και ο Άι Βασίλης έχει πάρει την κοπέλα και την ταξιδεύει με το έργο του τώρα. Και της δείχνει όλα αυτά τα ωραία πράγματα που βλέπει κανείς και τέτοια ψηλά. Και αναρωτιέσαι γιατί η Άι Βασίλη, γιατί την πήρες. Πού την πήγες την κοπέλα. Και μ' αφήνεις με τη Φάτμη καφέ.